Σε μαϊτάι, ξύλο πολύ. Ξύλο, πολύ ξύλο. Μαϊτάι και kickboxing. Καιρός για ξύλο, ήταν ό,τι έπρεπε. Μαϊτάι και kickboxing, εδώ βλέπουμε. Σταμάτης Μπιτάκος με το κόκκινο σορτσάκι, Λευτέρης Χαχαμίδης με το λευκό. Νικητής ο Σταμάτης Μπιτάκος. Μια μεγάλη κόντρα, ένας μεγάλος αγώνας. Νικητής ο Σταμάτης Μπιτάκος κέρδισε στο τρίτο γύρο το Λευτέρη Χαχαμίδη με νοκάουτ, με χτύπημα με αγκώνα στο κεφάλι. Τρεις γύροι των 5 λεπτών. Ο πρώτος γύρος ήταν υπέρ του Σταμάτη Μπιτάκο, ο δεύτερος υπέρ του Λευτέρη Χαχαμίδη και όλα ήταν να κριθούν στον τρίτο γύρο και τελευταίο. Στον τρίτο γύρο ο Σταμάτης Μπιτάκος, χρησιμοποιώντας πολύ τους αγκώνες λόγω και της τέχνης του Muay Thai, τελικά κατάφερε να κερδίσει και να πάρει τελικά την πολύτιμη νίκη, την ήθελε πάρα πολύ. Οι δύο αθλητές βέβαια στο τέλος είπαν ότι η κόντρα τους μεταξύ, θυμάστε τόσο καιρό η κόντρα, ναι, πώς είχε ξεκινήσει. Αυτό είναι και το νοκάουτ, αυτή ήταν και η αγωνιά του Σταμάτη Μπιτάκου. Οι δύο αθλητές βέβαια μετά είπαν ότι ο τέλος η κόντρα μας, συνεχίζουμε μπροστά και οι δύο, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Έγινε και κάτι άλλο βέβαια εδώ στη συνέχεια, άμα θα δείτε. Τι έγινε τώρα εδώ. Εδώ τι γίνεται. Ανέβηκε κάποιος επάνω. Έχουν ανέβει, ήθελε κάποιος να πάει να σηκώσει. Α, δεν το έχουμε δυστυχώς. Εδώ στο τέλος του αγώνα πάει ο Σταμάτης Μπιτάκος στην γωνία του Λευτέρη Χαχαμίδη. Και την ώρα που πάει να τους χαιρετήσει, κάποια στιγμή κάτι υπόθηκε εκεί, δεν καταλάβαμε και πολλά πράγματα. Ξαφνικά άρχισαν να ξαναπέφτει το ξύλο. Μάλιστα. Και εκεί χάσαμε λίγο την μπάλα, δεν ξέραμε περίπου τι έγινε. Εντάξει, τέλος πάντων μία παρεξήγηση είναι πάνω στην ένταση του αγώνα. Λογικό είναι να πεις και κάτι παραπάνω, να πεις και κάτι λίγο. Πολύ άγριο. Είναι πολύ ξύλο, δηλαδή. Μόνο μάλιστα. Και μόνο που το βλέπεις. Αυτά έγινε μεταξύ Χαχαμίδη Μπιτάκου. Χαχαμίδη Μπιτάκου. Η Μαριάννα Καλέργη τι έκανε. Πάμε τώρα στον άλλο αγώνα. Μαριάννα Καλέργη, Μέλλον Γκέτζες. Εδώ βλέπουμε τη Μαριάννα Καλέργη μπαίνει μέσα στο ρινγκ. Περιμέναμε έναν αγώνα συγκλονιστικό. Λέγαμε τώρα θα γίνει εδώ. Γης μαδιά. Αντίπαλος Ολλανδέζα, ε. Αντίπαλος Ολλανδέζα, Μέλλον Γκέτζες. Πολύ δυνατή αθλητρία. Και εκεί που λέμε όλα καλά και όλα ωραία, άντε να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ. Ξεκινάει ο αγώνας. Μαριάννα Καλέργη, πρώτη κλωτσιά με τον Παύλο Καπώνη που είναι και ο προπονητής της. Πόσο κοιτάξτε τώρα τρόπον. Τι γίνεται. Πρώτη κλωτσιά. Δεύτερη κλωτσιά. Τρίτη κλωτσιά, κακαρούκα. Τέλος, αυτό Οπα. Ήταν. Τέλος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και η σάλα με υγεία και του χρόνου. Μάλιστα. Και εκεί που έλεγα εγώ θα τελειώσουμε, θα δούμε αγώνα. Τίποτα. Εκεί σταμάτησε ο αγώνας. Ούτε 10 δευτερόλεπτα. Έπεσε ανέστητη κάτω, ε. Βασικά ήταν, ναι, είναι η κίνηση μούμια. Είναι πέφτει κάτω σαν μούμια. Α, έτσι λέγεται. Του ταχαμό, ναι. Δεν μπόρεσα καθόλου. Τώρα ήταν μια κλωτσιά στο πρόσωπο, κατευθείαν έπεσε κάτω η Μέλλον Γκέτζες. Αυτά ήταν. Γίνανε και άλλοι αγώνες. Έχει αναλυτικό είναι... ρεπορτάζ, βέβαια. Και ακριβώς. Με όλα τα άλλα τα διάφορα τα οποία συνέβησαν στα παρασκήνια θα τα δούμε όλα αυτά στο κεντρικό δελτίο.